Σε λειτουργία τέθηκε στο gov.gr η δημόσια ψηφιακή πύλη για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για όλους τους ετούντες και δικαιούχους αγρότες έτους 2023 ως δε 2023. Πρόσβαση στην ψηφιακή εφαρμογή έχουν όλοι οι κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων με βάση τους κωδικούς τάξης. Η έναρξη των δηλώσεων ως δε 2023 αποτελεί ένα σημείο καμπής για τις προσπάθειες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη διασφάλιση των ενισχύσεων των αγροτών ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου, κατέτος, μετά την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 2023-27 και την έκδοση των πρώτων αποφάσεων εφαρμογής, δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γιώργαντας και πρόσθεσε. Η μεταφορά και η λειτουργία της όλης διαδικασίας στο gov.gr αποτελεί μια χειροπιαστή μεταρρύθμιση που παρά την αντίθεση που συνάντησε, αγκαλιάστηκε από τους αγρότες και τις οργανώσεις τους γιατί συνεπάγεται τη διαφάνεια στην καταβολή των ενισχύσεων και μικρότερο κόστος για τους αγρότες για την υποβολή της δήλωσης ΟΣΔΕ. Η προσπάθεια εδραιώθηκε πλέον το 2023 και στην επόμενη τετραετία η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα βαθύνει αυτή τη μεταρρύθμιση στον αγροτικό τομέα για να πάψει το θέμα του ΟΣΔΕ να αποτελεί πεδίο διενέξεων συμφερόντων που με τα εμπόδια που έθεταν και θέτουν αγνοούν και ταλαιπωρούν αδικαιολόγητα τους αγρότες σε βάρος της παραγωγικής διαδικασίας, καταλήγει ο Υπουργός. Όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η έναρξη της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2023 θα γίνει σε δύο στάδια. Συγκεκριμένα, πρώτο στάδιο από 17 Πέμπτου και για 7 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 24 Μαΐου, η ψηφιακή εφαρμογή θα είναι ανοιχτή στο gov.gr για τη λήψη του ατομικού προσωπικού κωδικού όλων των αγροτών που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση, ώστε μόνοι τους ή με την υποστήριξη των ΚΙΔ να την υποβάλουν. Δεύτερο στάδιο, από 24 Μαΐου, οι αγρότες μόνοι τους ή μέσω των ΚΙΔ θα μπορούν είτε να τροποποιούν τα στοιχεία της προ-συμπληρωμένης αίτησης ΟΣΔΕ 2023 που ο ΠΚΠ έχει προετοιμάσει και είναι διαθέσιμη στο gov.gr με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του 2023, είτε να καταχωρούν εξ υπαρχής όλα τα απαραίτητα στοιχεία της αίτησης ΟΣΔΕ 2023. Επισημαίνεται τέλος πως οι αιτήσεις ΟΣΔΕ 2023 θα παραμένουν στην αρχή πρόχειρες και θα οριστικοποιούνται και θα λαμβάνουν πρωτόκολλο όταν οι αγρότες αποφασίζουν ότι έχουν περιλάβει όλα τα στοιχεία για τη λήψη άμεσων ενισχύσεων 2023 με βάση τα δικαιώματα, τις επιλέξιμες εκτάσεις και τα ζώα. Λεπτομέρειες για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης 2023 θα περιέχονται στην εγκύκλιο για το ΟΣΔΕ του ΟΠΚΠ.